Φίλε μου, σου μάνε. Καμία. Τώρα θα ρωτήσω σύντομα τους κύριους που θα μετά τις εκλογές τι θα κάνουν με τους μετανάστες όταν. Στον κύριο Γεωργιάδη θα ρωτήσω. Εντάξει, στον κύριο Γεωργιάδη. Την ειδικότητά του. Τι θα κάνετε με τους μετανάστες. Χαίρομαι που θεωρείτε ότι μόνο όταν καταθέτουμε τα χαρτιά. Πολύ αυτό. Όταν καταθέτουμε τα χαρτιά για την άδεια παραμονή και την παίρνουν μετά από ένα χρόνο όταν κοντεύει να λήξει. Τι θα κάνετε με αυτοί που έχουν πληρώσει 15 χρόνια ένσημα και τώρα που με την κρίση δεν έχουν να βάλουν τα ένσημά τους, να κολλήσουν ένσημα και κινδυνεύουν να χάσουν την άδεια παραμονή και να οικογένειάς τους και τα παιδιά στα σχολεία όλα κινδυνεύουν να βγουν από τα σχολεία. Απάντω. Όχι, περίμενε. Περίμενε ακόμα. Τι θα κάνετε με ένα πολύ σοβαρό που έχει γίνει την Τρίτη το βράδυ στην Αθήνα, στο κέντρο. 3 15χρονα Ελληνόπουλα σταματήσαν ένα μετανάστη και του λένε σε τι Θεό πιστεύεις. Και όταν είδαν ότι δεν είναι χριστιανός, το μαχαιρώσανε και το μάζεψε ένα και τον πήγε στον Ευαγγελισμό. Αυτό το κύμα μίσος σε αυτά τα 15χρονα παιδιά. Όταν θα πάνε 40 χρονών, τι θα είναι. Λοιπόν, να απαντήσουμε τη σειρά. Πάω πρώτα απ' όλα από το τελευταίο που είπατε. Αν αρχίσουμε να παίρνουμε τα περιστατικά βίας που γίνονται στην Ελλάδα τελευταίο διάστημα, κύριε. Δεν περάζει. Δεν μας παίρνει. Πρόεδρε, μπράβο. Δεν μας παίρνει ούτε αυτιά. Θα φάμε και την εκπομπή του αυτιά. Θα πω μόνο το τελευταίο. Με τον κύριο Κούνδουρο είχα βρεθεί σε παράθυρο που εγώ έλεγα αυτά που λέει μετανάστε και ο Κούνδουρο έλεγε τα αριστερά. Και παλέτω να σφάξουν 4 στο σπίτι του και τον άκουσα σήμερα στο δελτίο ειδήσεων του Αλφα που έλεγε ήταν 4 Αλβανοί. Λοιπόν, το κλείνω αυτό. Άρα, να μην πιάσουμε τα περιστατικά βίας ένα προς ένα. Σου λέω 15χρονα παιδιά. Δεν σου λέω ένα. Σου λέω για τα 15χρονα παιδιά. Τα 4 Ελληνόπουλα που τα πιάσανε 7 Αλβανόπουλα και τα σπάσανε στο ξύλο και το ένα έμεινε στην εντατική 30 μέρες. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Η ουσία ποια είναι. Ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τους μετανάστες. Ένας Έλληνας που σκότωσε τη γυναίκα. Γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με μετανάστες. δεν μπορώ να την απαντώ σε ένα. Μετά. Γιατί είναι πάρα πολλοί. Οι μετανάστες στην Ελλάδα πια είναι πάρα πολλοί. Δηλαδή να σφάξουμε. Είναι περισσότεροι. Να σφάξουμε. Αυτό που εσείς. Τώρα το πιο πολύ είναι περισσότεροι από όσο χωράει αυτή η χώρα. Στη θάλασσα, εντάξει. Λοιπόν, επανέρχομαι τώρα. Να ολοκληρώσω. Λοιπόν. Είπατε τι θα γίνει με αυτούς που πλήρωναν νίκα και τώρα δεν μπορούν να πληρώσουν και κινδυνεύουν να χάσουν άδεια παραμονής τους. Να είπατε. Απάντηση. Εάν δεν έχουν δουλειά σε αυτή τη χώρα, πρέπει να γυρίσουν στην πατρίδα. Θα τους δώσεις τα λεφτά που πληρώσανε. Πρέπει να γυρίσουν στην πατρίδα. Θα τους δώσεις τα λεφτά που πληρώσανε τα ένσημα 15 πρώτον, χρόνια. Πρώτον. Ή να πληρώσουν και μετά να φύγουν. Αν είναι σε χώρα με την οποία έχει υπογράψει σύμβαση η Ελλάδα. Για το ασφαλιστικό σύστημα θα τα πάω τα λεφτά. Όχι. Εάν δεν είναι. Τώρα αλλάξανε και είναι, τα ακυρώνουν όλα και δεν έχουν το δικαίωμα να τα πάρουν. Κύριε Πρόεδρε, από την Αίγυπτο δεν είστε εσείς, από ό,τι θυμάμαι καλά. Τώρα κυρίω θα πάρουμε. Εξ όσων θυμάμαι, εσείς μας διώχνατε την Αίγυπτο. Καταργήσατε τις περιουσίες και φάγατε όλα αυτά. Μην μου πουλάτε και πνεύμα. Όχι, αυτή την καραμέλα τώρα που λέτε τώρα για την Αίγυπτο. Εάν δεν έχουν δουλειά, εάν δεν έχουν δουλειά στην Ελλάδα, να γυρίσουν στις πατρίδες. Σου λέω ξανά, τα λεφτά που πήρες, που παίρνεις το μισθό σου, εσύ παίρνεις μισθό από αυτά τα λεφτά που πληρώσαν οι μετανάστες. Ξαναλέω. Θα τα δώσεις πίσω τα λεφτά. Ξαναλέω. Θα τα δώσεις πίσω. Όποιος μετανάστης δεν έχει δουλειά στην Ελλάδα, δεν πρέπει να μένει στην Ελλάδα. Αυτό είναι δίκαιο, δηλαδή να τα πάρεις τα λεφτά. Για να μπουν στο μισθό του δικό για να πάρει εσύ και να κάτσει. Είναι δίκαιο να έχει έρθει εδώ χωρί να σε έχω καλέσει και να θε και να κάσκα σε πληρώνω από πάνω. Αυτό είναι δίκαιο. Πολύ δίκαιο. Τι να σου πω, φοβερή δικαιοσύνη. Είναι και όλοι οι πιο πιθανοί. Άρα επανέρχομαι. Στην Ελλάδα δεν χωράνε άλλοι. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Ο κύριο Γεωργιάδη έχει ένα προθυμένο. Εργατικό κίνημα να πάρει. Διότι ω. Ως μετανάστης εξεδιώχθη από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν είχε άλλο δουλειά να κάνει. Πρώτα απ' όλα ο κ. Γεωργιάδης δεν εξεδιώχθη από τη Νέα Δημοκρατία. Πήγε και. Ο κ. Γεωργιάδης έφυγε μόνος από τη Νέα Δημοκρατία, όταν έγραψε τη Νέα Δημοκρατία τον εκφράζει. Για να παίρνουμε με τη σειρά. Αλλά επανέρχομαι, επειδή το απόγευμα σήμερα ήμουν στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονος. Και θυμάμαι, κύριε Πρόεδρε, όπου είσαι ένας από αυτούς. Που είχε πάρει στα χέρια του εκείνη την υπόθεση με τη δίθεν καταστροφή του Κορανίου και τις φασαρίες που γίνανε πριν από 2 χρόνια. Ναι. Αλλά δεν σας είδα να λέτε μετά από αυτός που έβγαινε στα κανάλια και κατηγορούσε εμάς ότι σκίζαμε το Κοράνι, συνελήφθη ήταν ληστή σπιτιών.
Και τι δουλειά έχει αυτό που λες τώρα. Δεν βγήκατε να πείτε. Τι δουλειά έχει αυτό. Αμαρκλέφτης αυτός που φώναζε. Τι δουλειά έχει αυτό. Φυσικά έχει, γιατί έλεγε ψέματα. Ήτανε και κλέφτης, ήτανε και ψεύτης. Θα φωνάζεις, θα φωνάζω. Και από έναν κλέφτη και από έναν ψεύτη κάει και η Αθήνα. Καταλάβατε. Εσύ τώρα παίρνεις ένα μισθό από τη Βουλή για να κάτσεις εσύ στα τηλεόραση. Μπλα 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 μπλα. Δεν βγαίνει αυτό που κάνεις. Όταν αυτός είναι κλέφτης. Που είσαι φιλοξενούμενος σε αυτή τη χώρα. Εσύ είσαι φιλοξενούμενος. Έπρεπε να είσαι με σεβασμό απέναντι. Εσύ τι έχεις κάνει για την Ελλάδα. Εσύ τι έχεις κάνει στο χωριά. Τι έχεις κάνει για την Ελλάδα. Εσύ τι έχεις κάνει. Εγώ έχω φτιάξει πέντε βιβλίες για την Ελλάδα. Πάντως αυτά. Έχω εκδώσει 700 βιβλία. Έχω φτιάξει δύο σχολές. Καταστρέφει γενιές σχολές. Ρατσιστικό παραλήρημα. Ρατσιστικό παραλήρημα. Έλεος. Παραλήρημα ρατσισμού. Παραλήρημα ρατσισμού. Πάντως θα μπορούσε να γίνει. Κύριε Γεωργιάδη.